αυτό όσα έπραξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την εποχή εκείνη, τα έπραξε η επίκονη στις αρχές του διεθνούς κομμουνισμού. Στα χρόνια της κατοχής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ίδρυσε στη χώρα μας το ΕΑΜ ως πολιτικό φορέα για την δίθεν αντίσταση κατά της κατοχής, στην κατοχή. Όμως, στην ουσία, οργάνωσε τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσει μετά την απελευθέρωση να επιβάλλει τον κομμουνισμό και στη χώρα μας. Το 1943